Φέδων Καρεσουφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση, flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λαμπρό. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, δεν θα τελειώσουμε, αλλά για πες. Πολλές οι εξελίξεις και θα τις πιάσουμε μία-μία, αλλά θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο έσκασε κυριολεκτικά την εβδομάδα που μας πέρασε και θα ακουστεί, ελπίζω, θετικά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αφορά τόμα. Αφορά την τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Της πρότασης της Rheinmetall ή μάλλον γερμανικής πρότασης, όχι μόνο για τα links που όλοι θυμόμαστε τι ήτανε και θα τα θυμίσουμε στη συνέχεια και πού κατέληξε, αλλά επανέρχεται στο τραπέζι κάτι που εγώ και οι περισσότεροι που παρακολουθούμε το χώρο θεωρούσαμε ότι είχε απολεστεί διαπαντός. Δηλαδή, ενδιάμεση λύση διάβαζε Μάρντερ. Υπάρχουν Μάρντερ ακόμα διαθέσιμα, εννοώ. Μάρντερ υπάρχουν διαθέσιμα. Μα το διαθέσιμα πρέπει να το ορίσουμε. Μάρντερ υπάρχουν και μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχουν Μάρντερ στο γερμανικό στρατό, τα οποία αναβαθμίζονται και αυτό που μπαίνει στο τραπέζι με την πρόταση που θα μιλήσουμε στη συνέχεια είναι ότι αυτά θα φύγουν από υπηρεσία. Έχει αποφασιστεί, έχει... Θα αποσύρουν οι Γερμανοί δικά τους δηλαδή. Θα αποσύρουν οι Γερμανοί δικά τους. Και για να μην καταλήξουν στην Ουκρανία, θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Διότι η δεξαμενή των τόμα στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, στέρεψε. Τα είδαμε με τα Bradley. Δηλαδή το ότι πήγαμε στην Αμερική και είδαμε Bradley, τα οποία ναι μεν υπάρχουν εκεί πέρα, αλλά θέλουν εργοστασιακή συντήρηση που θα φτάσει ίσως και στο μισό ενός καινούριου, σημαίνει, δείχνει αντανακλά την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία να απορροφά ό,τι υπάρχει άμεσα διαθέσιμο. Και οι υπόλοιποι, δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί που σκουπίζουν, όποιος μπορεί σκουπίζει ό,τι υπάρχει. Και εμείς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα κρατάμε το φαράσι στη τσέπη. Έτσι, γιατί δεν. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, να θυμίσουμε πολύ σύντομα τι είχε γίνει. Υπήρξε μια πρόταση στο παρελθόν, για την οποία είχαμε μιλήσει πολλές φορές και αφορούσε πρόταση γερμανική των δύο μεγάλων ομίλων που υπάρχουν στη Γερμανία που ασχολούνται με το θωρακισμένα. Η μία είναι η KMW και η άλλη είναι η Rheinmetall. Οι δύο αυτές εταιρείες στη Γερμανία συνεργάζονται εντός εισαγωγικών αρμονικά γιατί τους το επιβάλλει διαροπάλου η γερμανική κυβέρνηση. Για να κρατήσει τις ισορροπίες, για να κρατήσει χαλιναγωγημένη την τεράστια αντιπαλότητα η οποία υπάρχει ανάμεσά τους. Οι συγκεκριμένες εταιρείες μοιράζονται αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο οτιδήποτε γερμανικό τεθωρακισμένο είναι σε υπηρεσία. Και το τονίζω ότι είναι σε υπηρεσία διότι δεν μοιράζονται αυτό που έρχεται ή μάλλον έχει έρθει και έρχεται ακόμη στη συνέχεια. Δηλαδή το Leopard είναι συμπαραγωγή τους εντός εισαγωγικών διότι ο ένας έχει το πείγμα και ο άλλος έχει τον πύργο. Το Puma που είναι ουσιαστικά μία έκδοση και βέβαια από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία του Lynx αλλά είναι η συμπαραγωγή των δύο εταιρεών. Το Boxer που είναι το 8x8. Το Puma είναι το τεθωρακισμένο όχημα μάχης. Όχημα του γερμανικού στρατού. Ναι, είναι παραλλαγή του Lynx. Αυτό είναι ένα όχημα που σχεδιάστηκε με τις προδιαγραφές του γερμανικού στρατού. Είναι βαρύτερο και μεγαλύτερο από το Lynx, αλλά είχε άλλους στόχους. Βέβαια περιέπεσε, όπως και πολλά άλλα προγράμματα, σε σοβαρά προβλήματα με το γερμανικό στρατό. Θυμόμαστε τα σοβαρά προβλήματα αναξιοπιστίας που είχε. Δηλαδή, ο γερμανικός στρατός έχει παραλάβει περίπου 350. Πολύ. Και όταν κάποια στιγμή κινητοποίησαν δυνάμεις σε μία άσκηση, τα ποσοστά ήταν για κλάματα. Δηλαδή, δεν τολμήσαν να τα ανακοινώσουν. Δεν ήταν η ποιότητα του υλικού, ήταν η αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία πηγαίνει πίσω στο πώς υποστηρίχθηκαν, πώς μπήκαν σε υπηρεσία, η εκπαίδευση, η αλυσίδα του εφοδιασμού κτλ. Άρα τώρα για μας τι υπάρχει ως προοπτική. Δηλαδή, η προοπτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η πρόταση που ήρθε παλιότερα από τη Γερμανία αφορούσε κυρίως το πρόγραμμα που τότε ήταν, ας το πω για μας, εντός εισαγωγικών προτεραιότητα, την αναβάθμιση του Leopard 2A4
σε ανώτερο επίπεδο. Mm-hmm. Είχαμε αποφασίσει να το πάμε στο Α7. Mm-hmm. Και παράλληλα, το πρόγραμμα Τόμα που αφορούσε 205 links. Τα 205 links θα εφοδίαζαν τα 5 τάγματα που κολλάνε μαζί με τα Leopard 2 Hell. Στις αντίστοιχες μονάδες. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο το πρόγραμμα έφτασε κυριολεκτικά στο κατώφλι της Βουλής. Δεν το πέρασε. Εκ των υστέρων συνέβησαν πολλά. Ο λόγος που δεν το πέρασε, κόστος. Όχι, δεν ήταν κόστος, διότι τουλάχιστον στο κομμάτι του links ήταν με τον ίδιο τρόπο που επανέρχεται χρηματοδοτημένο. Αυτό που εκκρεμούσε και ας το πω υπήρχαν διάφορες εισηγήσεις, αλλά έφτασε στη Βουλή με μία μορφή. Ήταν η αναβάθμιση των Leopard 2 Α4. Διότι εκεί πέρα υπήρχε διάσταση αν θα πρέπει να γίνει στο σύνολο, αν θα πρέπει να γίνει σε κάποια οχήματα. Οι γνωστές μεσοβέζικες λύσεις. Όχι όλα τα μισά και μετά για τα άλλα μισά τα πληρώνουμε διπλάσια. Κάποια στιγμή τα κλές. Ή απαξιώνονται ή τα πληρώνουμε διπλάσια. Ακριβώς. Τέλος πάντων, εκεί δεν πέρασε και το θέμα δεν ξεχάστηκε. Απλώς εμείς εδώ πέρα ασχοληθήκαμε με αλότρια. Και τώρα. Στη συνέχεια αυτό συνέβαινε λίγο πριν και λίγο μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και το τονίζω αυτό διότι αυτό το γεγονός κυριολεκτικά, όπως όλοι ξέρουμε, δημιούργησε τόσο μεγάλες αναταράξεις, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία, οι οποίες άλλαξαν πολλές παραμέτρους από αυτές που υποστήριζαν και εκείνο το πρόγραμμα αλλά και όλες τις ελληνικές επιδιώξεις. Να σημειώσουμε κάτι, ότι τα μάρτερ που είχαμε πάρει τότε δεν αφορούσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήταν η τριγωνική ανταλλαγή με τη γερμανική κυβέρνηση. Δίναμε τα BNP και παίρναμε τα μάρτερ. Ακριβώς. Τώρα, άξια τα λεφτά της ρωσικής προπαγάνδας στην Ελλάδα, καταλήξαμε να σταματήσουμε εκείνο το πρόγραμμα, κατήν κακώς, και αυτή τη στιγμή 130, ίσως και 140 μάρτερ, τα οποία θα είχαν καταλήξει στην Ελλάδα, βρίσκονται. Βέβαια αρκετά έχουν καταστραφεί στην Ουκρανία. Mm. Τώρα, άλλαξαν τα πάντα. Βγαίναν διάφοροι τότε και εκθίαζαν τα BNP. Όποιος έχει ελάχιστη σχέση καταλαβαίνει τώρα για τι προπαγάνδα μιλάμε. Δυστυχώς το ανάμεσά τους ήταν και ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι δεν ξέρω τι ελαττήρια είχαν. Προφανώς ταπεινά, διότι δεν μπορεί κανείς να λέει αυτό το πράγμα το οποίο υπόθηκε τότε. Μάλιστα. Ήταν αντιπολιτευτικό, ήταν μια προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση, ήταν δεν ξέρω. Η ουσία είναι το ότι μείναμε στα 40 μάρτερ. Ωραία, πάμε τώρα. Τώρα τι πρόταση υπάρχει λοιπόν. Ξαναέρχονται, ξαναζωντανεύουν τα links μαζί με πακέτο μάρτερ. Ακριβώς. Αλλά έγινε το εξής. Στο πλαίσιο της εντολής που υπάρχει από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή από τον Νίκο Δένδια, να αναθεωρηθούν και να επικυρωποιηθούν όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό που πάνε και κάνουν τώρα για αυτά τα οποία υπήρχαν, και το συγκεκριμένο τονίζω και πάλι και στο κομμάτι, ιδιαίτερα στο κομμάτι των links, ήταν έτοιμο, είχε φτάσει στη Βουλή. Πήγανε τώρα και ξαναρωτήσανε την εταιρεία, επικαιροποίησέ μα τις τιμές. Έχουμε γίνει γραφική, για πες. Οι Γερμανοί, οι οποίοι, εντάξει, μας ξέρουν εμέν, αλλά έβαλαν κάτω το. Εντάξει, το έφεγαν αυτό το πράγμα και πήγανε και φέρανε μια καινούργια πρόταση. Η οποία? Η καινούργια πρόταση έχει 3 ή 4 σημαντικά χαρακτηριστικά και το ένα από αυτά είναι το ότι πλέον δεν είναι συνδεδεμένη με τα Leopard. Όχι ότι τα Leopard τα ξεχνάμε. Mm. Οι Γερμανοί δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να συνεργαστούν σε αυτό το πρόγραμμα με οι δύο εταιρείες, δηλαδή η Kraus Maffei και η Rheinmetall, διότι υπάρχει η αντιπαλότητα που υπήρξε, έχει ξεχυθεί στην Ευρώπη, διότι στην Ευρώπη η αμυντική βιομηχανία καλπάζει και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, αν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι ή τουλάχιστον να υπέψουμε σε κάποιο άλογο, διότι αν δεν υπέψεις πουθενά θα μείνεις πίσω και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως εξέλιξη. Έρχονται λοιπόν, αφήνουν πίσω οτιδήποτε ήταν κοινό τότε με την Kraus Maffei και έρχονται με μια καινούργια πρόταση η οποία εκπορεύεται μόνο από την E-Metal. Προτείνει και πάλι αυτό που πρότεινε. Δηλαδή τη δημιουργία βιομηχανικής υποδομής για την παραγωγή, και το τονίζω παραγωγή και όλη τη συναρμολόγηση του άρματος. Διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά
σε αυτό που συμβαίνει σε κάποια άλλα προγράμματα συναρμολογούμενα όχημα, όπου φέρνουμε ουσιαστικά κομμάτια από κάπου αλλού και κάνουμε συγκολήσεις, και αν κάνουμε και αυτές τις συγκολήσεις, και άλλο πράγμα να παράγεις. Να παίρνεις δηλαδή μέταλλο και να το διαμορφώνεις ή να κατασκευάζεις σε απάρτια και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αφορά και πάλι τουλάχιστον 205 οχήματα, αν και το ερώτημα που θέτει η γερμανική εταιρεία είναι το ότι εσείς εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για 205, που είναι ο μαγικός αριθμός των τεσσάρων ταγμάτων, ή ενδιαφέρεστε για περισσότερα, ή ενδιαφέρεστε για λιγότερα. Πάντως το λιγότερα δεν δουλεύει στο εξής. Υπάρχει και πάλι ένας μαγικός αριθμός για το πότε συμφέρει να φτιάξει εργοστάσιο. Βέβαια. Ποιος είναι ο αριθμός, το 200? Ο αριθμός είναι περίπου εκεί πέρα στα 200. Διότι αν δούμε και το τι έγινε και είναι οδηγός η κατάσταση που εξελίχθηκε στην Ουγγαρία, και στην Ουγγαρία το εργοστάσιο που φτιάχτηκε αφορά 218 οχήματα. Εάν πας παρακάτω αρχίζει και νερώνει το κρασί. Το εργοστάσιο. Οι Ούγγροι κινήθηκαν γρήγορα πάντως σε αυτό, έτσι. Πολύ γρήγορα. Οι Ούγγροι μέσα ξεκίνησαν σε δύο χρόνια. Ξεκίνησαν μετά από εμάς και το έφτιαξαν ήδη. Φτιάξαν εργοστάσιο, πήρανε τα οχήματα περίπου 46 που κατασκευάζονταν στην Γερμανία. Και στο μεταξύ μετέφεραν τεχνογνωσία και αυτή τη στιγμή παράγουν το ίδιο πράγμα εκεί. Και το ερώτημα τώρα είναι, σηκώνει και άλλο εργοστάσιο στην Ευρώπη? Η απάντηση που... γιατί το ρώτησα στη Rheinmetall και η απάντηση είναι εξής. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της αντιπαλότητας που ανέφερα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα... των δύο εταιριών αναφέρεις αντιπαλότητα. Ακριβώς. Στην Ιταλία... για νέο άρμα μάχης, για να αντικατασταθεί το Αριέτε και όχι να εξυγχρονιστεί όπως λέγονταν παλιά, και για νέο τόμα. Στο κομμάτι του άρματος ενδιαφερόντουσαν για Λέοπαρτ και πήγαν στην Κράους Μαφάη. Στο κομμάτι του τόμα πήγαν στη Λεωνάρντο. Δεν τα βρήκαν όμως οι Ιταλοί με την Κράους Μαφάη και έρχεται κυριολεκτικά στα γεράκι η Rheinmetall και κάνει μια πρόταση η οποία, εάν περάσει, που μάλλον θα περάσει, θα αλλάξει πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Τους πρότεινε να πάρουν το Panther. Το Panther. Το νέο άρμα μάχης. Ακριβώς, που είναι το 51, είναι το K51. Ουσιαστικά είναι ένα Leopard, από το οποίο αυτοί έχουν αφαιρέσει τα κομμάτια που είναι πνευματική ιδιοκτησία της KMV. Κράτησαν αυτά που ήταν τα δικά τους από το Leopard. Και αναπτύξαν τα υπόλοιπα και φτιάχτηκε το Panther. Το προσφέρουν το Panther για τα 200 ή 250 οχήματα τουλάχιστον που θέλει ο Ιταλικός στρατός, αλλά τους λέει πάρτε και 350 πούμα, links. Και θα βρούμε τη συνταγή για το πώς θα κατασκευαστεί αυτό το πράγμα και πώς θα κατασκευαστεί. Στην αντιπαλότητα αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν πόντους και να κάνουν ένα σπισμό ευρωπαϊκό απέναντι σε αυτό που δεν είναι πλέον και η Κράους Μαφάη. Η Κράους Μαφάη, μην ξεχνάμε ότι έχει συνασπιστεί με την Έξερ στη Γαλλία και έχουν κάνει και την KNDS. Αυτοί οι δύο μοιράζουν την πίτα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα πάντα τα τρέχοντα, τα πάντα που είναι στο μεσοδιάστημα μέχρι το μέσο της δεκαετίας του 30, διότι στο μέσο της δεκαετίας του 30 θα εμφανιστεί αυτό που λέμε... το κοινό ευρωπαϊκό άρμα. Ακριβώς, το οποίο δεν είναι άρμα, είναι σύστημα. Έχει άρμα, έχει βαρύτερο θωρακισμένο και έχει αυτοκινούμενο πυροβόλο. Είναι τρία κομμάτια τουλάχιστον, Είναι τουλάχιστον τρία κομμάτια. Φαντάζομαι θα έχει μη επανδρομένα κλπ. Κοινό, επιλεκτικά επανδρούμενο, υβριδικό, με πυροβόλο το οποίο θα κινείται ανάμεσα στα 120 και στα 140 ανάλογως με το τι θέλει ο πελάτης, αλλά κάποια στιγμή θα φορέσει κάτι εντελώς διαφορετικό από πυροβόλο χημικής κλασικό με κλασικά πυρομαχικά χημικής ενέργειας, δηλαδή. Και πάει λέγοντας. Τώρα, πού ερχόμαστε εμείς? Συγγνώμη, τι θα φορέσει, τι θα είναι? Είναι ηλεκτρομαγνητικό. Θα είναι railgun. Ναι. Σε αυτό ποιοι συμμετέχουν, ποιες χώρες? Σε αυτό συμμετέχουν Γερμανοί και Γάλλοι. Αλλά είχαμε συζητήσει, θα το υπενθυμίσω, υπάρχουν και δύο ελληνικές εταιρείες οι οποίες εργάζονται. Οι οποίες βέβαια έχουν χρηματοδοτηθεί για ένα μικρό κομμάτι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για ένα μικρό κομμάτι που αφορά ηλεκτρονικά. Άρα θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα, εάν. Θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα, αλλά κάποια στιγμή όταν θα χρειαστεί να βάλουμε βαθιά στο χέρι στην τσέπη, θα πρέπει να το κάνουμε πρώτα και δεύτερον θα πρέπει να έχουμε υποστήριξη. Η υποστήριξη θα έρθει από τους μεγάλους. Από ποιον έχεις ψωνίσει, εντάξει. Ναι. Άρα, εδώ είναι με ποιον συνασπίζεσαι. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που το ένα χέρι είναι διτάλο, γιατί
οι Γερμανοί κοιτάνε την πάρτη τους αυτή τη στιγμή να συνασπίσουν αρκετές χώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τον μισό υπόλοιπο γερμανικό και τον γαλλικό ανταγωνισμό. Μάλιστα. Δηλαδή και οι NDS και Rheinmetall βρίσκονται στα μαχαίρια, αλλά θα τα βρουν στο επόμενο άρμα μάχης, το σύστημα μάλλον, όπως τα βρήκαν και στο Λέοπαρντ με τη Γερμανία. Και εδώ να πούμε κάτι, μια και το αναφέρεις, ότι η λογική, η φιλοσοφία των κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων, είτε αφορούν σε οπλικά συστήματα ξηρά άρματα κλπ., είτε χερσαίανο, είτε αέρα όπως το Future Combat Air System, αναφέρονται σε συστήματα, όχι πλέον σε ένα, σε ναι. ένα οπλικό σύστημα. Ναι. Δηλαδή ένα αεροσκάφος ή ένα άρμα. Ακριβώς. Είναι συστήματα, είναι λογική αυτή. Υπάρχει το κομμάτι το επανδρομένο, υπάρχει το κομμάτι το μη επανδρομένο. Για τα αεροπλάνα θα μιλήσουμε πιθανότητα την άλλη εβδομάδα, ωραία, διότι υπήρξαν εξελίξεις στο Φάρμπορο. Ωραία. Και εκεί πέρα θα δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί. Αλλά επιστρέφουμε στην πρόταση. Η πρόταση είναι βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία θα εστιαστεί πάνω στο Lynx. Ότι μπορεί να επεκταθεί για ανακατασκευή ή για εξυγχρονισμό ελληνικών τόμπ, όπως μη 113, Λεωνίδες και πάει λέγοντας, είτε με ελληνικές εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 ελληνικές εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται αποκλειστικά και είναι αποκλειστικοί προμηθευτές της Rheinmetall, όπως είναι και της KMB για το Leopard. Για κάποια μάλιστα προγράμματα, όπως είναι η ODH στη Θεσσαλονίκη, ο θώρακας από τον Boxer, το Boxer είναι ένα μεγάλο 8x8 τεθωρακισμένο, το οποίο πουλήθηκε σε μεγάλους αριθμούς στην Αυστραλία, αλλά παίρνει και ο γερμανικός στρατός τώρα. Τροχοφόρο, όχι ερπιστρία. Είναι 8x8. Ναι, ναι. Φτιάχνεται στη Θεσσαλονίκη. Ο θώρακας φτιάχνεται στη Θεσσαλονίκη, όπως φτιάχνεται και ο θώρακας του Λέοπαρντ. Λέοπαρντ, ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, τρομερό. Και εδώ τώρα είναι πώς μπαίνει κάτω μάλλον πώς μπαίνει μέσα σε ένα κουτί. Και το κουτί είναι η πρόταση για τη βιομηχανική εγκατάσταση. Μάλιστα. Κάτι το οποίο εγώ το ρώτησα πάρα πολλές φορές και το πήρα γραπτό σε μήνυμα, διότι αλλιώς θα είχαμε εκτεθεί. Κρατάνε τις τιμές από ό,τι λένε, έτσι. Το 2021-22 όταν κάνανε την αρχική πρόταση. Αυτό είναι πρωτάκουστο εμπορικά, διότι μετά την εισβολή. Βέβαια, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των υλικών. 15-20% τουλάχιστον. Μεταφορικά, υλικά κλπ. Εντάξει, αυτό δείχνει πόσο το θέλουν όμως, έτσι. Αυτό το δείχνει πόσο το θέλουν και πόσο μεγάλο παράθυρο. Βέβαια, ευκαιρίες υπάρχει για μας. Και διαπραγματεύσεων, έτσι. Ωραία, δεν λοιπόν θα τους πατήσει το λαιμό, γιατί και αυτοί σου λένε. Έτσι είστε. Υπάρχει και η Ρουμανία, γιατί υπάρχει ενδιαφερόμενη χώρα για το ίδιο πράγμα. Προφανώς. Πάντα κάποιος υπάρχει. Ρουμανία. Ωραία, βάζουμε άνω τηλεία και συνεχίζουμε και αύριο. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε τώρα πώς θα τη διαχειριστούμε. Άνω τηλεία, συνεχίζουμε αύριο, αν μπορείς και εσύ. Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Άλλο ένα παράθυρο. Στο τέλος θα πουντιάσουμε. Έχουμε ανοίξει όλα τα παράθυρα και δεν κάνουμε τίποτα. Ευχαριστούμε, Φέδων. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Φέδων Καραϊσουφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.